Καράμε του τι απέγινε με αυτόν τον αστυνομικό που εμφανίζεται να εκπαιδεύει χρυσαυγίτες σε ένα γήπεδο στη Ρόδο. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο συγκεκριμένος αστυνομικός συνελήφθη, Αντώνη, και αυτό γιατί οι συνάδελφοί του διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση, καθώς έχει μία επιχείρηση μαζί με την σύζυγό του και δεν είχαν καταβάλει εργοδοτικές εισφορές. Γι' αυτό, λοιπόν, το λόγο συνελήφθη. Να σας πω όμως ότι ήδη μεταβαίνει στη Ρόδο κλιμάκιο του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων. Βέβαια, οι εσωτερικές υποθέσεις αδιάφθορες της Ελλάς είχαν σκοπό να ξεκινήσουν μία έρευνα και στις αστυνομικές υπηρεσίες στις επαρχίες όταν θα είχαν ολοκληρώσει ήδη έναν πρώτο κύκλο εδώ στην Αττική. Όπως βλέπουμε όμως, είναι τέτοια τα περιστατικά και είναι τέτοιες οι εξελίξεις που από ό,τι φαίνεται θα συντομεύσουν αυτές τις επισκέψεις στα τμήματα της επαρχίας. Ήδη λοιπόν μεταβαίνει κλιμάκιο του εσωτερικών υποθέσεων και στη Ρόδο. Ενώ πρέπει να σας πω ότι από το πρωί βρίσκεται στο αυτόφορο και δικάζεται ο πρώην συνοδός του Κώστα Μπαρμπαρούση στο Αγρίνιο. Θυμόμαστε ότι μετά.